Κύριε Γιάννη Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Δημητρακόπουλε και σε όλους τους ακροατές μας. Να ξεκινήσω με την απλή ερώτηση, γιατί να προτιμήσουμε ΚΚΕ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ας πούμε τους βασικούς. Για το ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να... Βέβαια να σας διακόψω. Αυτό το ερώτημα το κάνω σε όλα τα κόμματα, αλλά ειδικά στο ΚΚΕ το θεωρώ λίγο ιεροσηλεία. Γιατί το ΚΚΕ έχει τόσα προσφέρει σε τούτη τη χώρα που είναι ντροπή να ρωτάμε γιατί ΚΚΕ. Αλλά έλα που έχουμε όλο και νεότερες γενιές οι οποίες δεν έχουν και τόσο καλή επαφή με την ιστορία. Δεν είναι κακό να το απαντάμε πάντως, και για λόγους, όχι μόνο για λόγους ιστορικούς αλλά και για λόγους σημερινούς. Σημερινούς ακριβώς. Και για το ότι είναι το μοναδικό κόμμα που έχει, που είναι πραγματικά αντίθετο με την πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις έτσι όπως διαδέχονται η μία την άλλη. Για το ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο θα βρει δίπλα του ο λαός μας την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου ξέρετε το ύφος αυτών που κυβερνούν και τα λόγια θα αλλάξουν και θα αρχίσουν να κουνάνε το δάχτυλο πάλι στο λαό, να μην ζητάει και πολλά. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες υποσχέσεις που έχουν υποσχεθεί στο λαό θα αποδειχτούν ότι και αυτές είναι γραμμένες πάνω στο χιόνι. Και με αυτή την έννοια, από τη στιγμή που η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Και αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, το παραδέχονται και μεταξύ τους και μόνοι τους, λέγοντας ότι θα τηρήσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, ότι θα εφαρμόσουν, ότι θα υλοποιήσουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι το ένα χειρότερο από το άλλο και δεν είναι και λίγα, 350 είναι όλα όσα περιμένουν να ψηφιστούν, λέγοντας ότι θα υπερασπιστούν τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση όλοι, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και ούτω καθεξής, λέγοντας ότι θα τηρήσουν αυτό που λένε την πειθαρχία, τη δημοσιονομική και το σύμφωνο σταθερότητας. Όλα αυτά που σας περιέγραψα σημαίνουν, κ. Δημητρακόπουλε, πάρα πολύ συγκεκριμένα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, τα οποία θα ληφθούν από τις επόμενες κυβερνήσεις. Για αυτή τη διεθνή αξιολόγηση δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, και τότε είναι που θα χρειαστεί βεβαίως να είναι δίπλα στον κόσμο το ΚΚΕ δυνατό, ενισχυμένο, με τους βουλευτές του να είναι παρόντες εκεί που δίνει τις μάχες του κάθε μέρα ο λαός ενάντια στους πληστηριασμούς, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στις απαράδεκτες, στις μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα για να εξηγήσουμε τους λόγους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Είναι οι λόγοι της συνέπειας, της σταθερότητας, της εντυμότητας, ότι την ψήφο του κάποιος θα τη βρει εκεί που την αφήνει στο ΚΚΕ και δεν θα πάει πουθενά αλλού. Αυτή η ψήφος δεν θα γίνει παζάρια για θέσεις και θεσούλες, δεν θα γίνει συναλλαγή, θα μείνει δίπλα στο λαό. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή απολύτως εγγυημένη για τα λαϊκά συμφέροντα και αυτό φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από όλο και περισσότερους λαϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι τους οποίους καλούμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να τολμήσουν να κάνουν αυτό το βήμα την Κυριακή που μας έρχεται. Μάλιστα. Κύριε Δελή Γιάννη, είστε και ιστορικός, είστε και αρχαιολόγος, είστε και εκπαιδευτικός. Ναι. Τι σχέδιο, ποια είναι η βούληση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ως προς την εκπαίδευση της χώρας? Κοιτάξτε, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Να ακούσουμε τη βασική του δομή. Για το ενιαίο 12χρονο σχολείο, ναι. Για το Πανεπιστήμιο των Λαϊκών Αναγκών, για την προσχολική αγωγή, ολοκληρωμένες προτάσεις, όχι απλά για την μετάδοση της μιας γνώσης πετσοκομμένης όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά για την ολοκληρωμένη μόρφωση της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων. Ένα σχολείο το οποίο θα αμορφώνει πραγματικά και δεν θα εξοντώνει όπως το σημερινό. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα παρέχει όλη τη γνώση στο πτυχίο και δεν θα υποχρεώνει τους φοιτητές, τους πτυχιούχους να τρέχουν από κατάρτιση σε κατάρτιση, να μαζεύουν πιστοποιητικά και χαρτιά για να αυξήσουν τα προσόντα τους. Τη γνώση θα την παίρνουν μέσα στα πανεπιστήμια. Η φοιτητική μέρημνα θα είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Θα είναι μια πραγματικά δημόσια και δωρεάν παιδεία ολόκληρη. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που υπάρχει σήμερα σε σχολεία, σε κτίρια τα οποία
πραγματικά θα χαίρονται τα παιδιά να μπαίνουν μέσα και τη διαδικασία της μάθησης, και όχι σήμερα όπου κινδυνεύουν πραγματικά πολλές φορές, και το έχουμε δει, από την επικινδυνότητα αυτών των σχολικών χώρων. Πανεπιστημιακή αστυνομία τι θέση έχετε? Ορίστε. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εντάξει, δεν είναι μόνο ότι το καταψηφίσαμε. Οφείλω να σας το ρωτήσω. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι μόνο ότι το καταψηφίσαμε στη Βουλή και αντιταχθήκαμε σε όλους τους τόνους. Το κυριότερο είναι ότι οι ίδιες μας οι δυνάμεις, την νεολαία, τα πανεπιστήμια μπήκαν μπροστά και την ακύρωσαν στην πράξη, κύριε Δημητρακόπουλε. Οι δυνάμεις, το φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητές με προστάρι την Πανεπιστημιακή, την ΚΝΕ. Και αυτό βεβαίως ήταν ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν έτσι ώστε να βγει για άλλη μια χρονιά η Πανεπιστημιακή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και πια ενισχυμένη μάλιστα πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια, δίνοντας το σύνθημα και για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μεθαύριο. Μάλιστα. Για την ιδιωτική εκπαίδευση τώρα. Εντάξει, το ένα ως κομμουνιστικό κόμμα είμαστε φύση και θέση. Αντίθεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν πιστεύουμε καθόλου στην συνύπαρξη της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν πιστεύουμε ούτε της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση, η υγεία, όλες αυτές οι κοινωνικές ανάγκες, τη σημερινή τους, τη σύγχρονη μορφή, θα πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε όλους από το κράτος, και δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή ιδιωτική δραστηριότητα στα ζητήματα της παιδείας ή της υγείας. Δεν μπορεί ούτε η παιδεία, ούτε η υγεία και άλλα αγαθά βεβαίως να λειτουργούν ως εμπορεύματα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο να γίνει μέσα στον καπιταλισμό. Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ιδιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα, τώρα τελευταία ο κ. Τσίπρας επιχειρηματολογεί και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, αρχίζει και μπαίνει λογική μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά. Αν είναι Χάρβαρντ, ναι, δηλαδή αρχίζουμε και βάζουμε και το γυρίζουμε. Αν και έχει καιρό που έχει γίνει αυτό, προετοιμάζοντας ίσως το έδαφος για την αλλαγή ακόμα και στο άρθρο 16. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, είναι κάτι που δεν θα το αφήσει ο ίδιος ο λαός, η ίδια η νεολαία, να συμβεί. Θα υπερασπιστεί το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, ακόμα και αν δεν ομοποιείται, δεν θα το απεμπολίσει αυτή τη στιγμή ως έτοιμα για την δική του τη ζωή αύριο. Μάλιστα. Κύριε Δελιγιάννη, να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ιστορικός αρχαιολόγος. Ζούμε σε μια χώρα που μιλάμε για μια απέραντο αρχαιολογικό τομέα. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τη μία αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος και πώς να ενοποιηθεί με την τρέχουσα κοινωνία? Είναι εξαιρετική ερώτησή σας και σας ευχαριστώ. Ναι. Θεωρούμε ότι αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος που υπάρχει, όλος ο λαϊκός πλούτος, ο ιστορικός, η ιστορική κληρονομιά της πατρίδας μας και του λαού μας, θα πρέπει καταρχάς να γίνει κτήμα του λαού των λαϊκών στρωμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι. Είναι απολύτως εμπορευματοποιημένος όταν χρειάζεται ένας άνθρωπος. Ναι, να σας διακόψω ένα λεπτό και να σας πω κάτι που ίσως ακουστεί ανόητο, ίσως αφελές. Δεν θέλω ως Έλληνας να πληρώνω για να μπαίνω σε διάφορους χώρους για να δω τα αρχαιολογικά της χώρας μου. Αυτό σας έλεγα. Δεν μπορεί ένας Έλληνας, δεν μπορεί μια οικογένεια σήμερα για να πάει να ανεβεί στο βράχο της Ακρόπολης να δώσει 50 ευρώ ή να επισκέπτεται μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και να πληρώνει. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν, όλα αυτά πληρώνονται από την φορολογία. Θα πρέπει να είναι κτήμα του ελληνικού λαού, είναι κτήμα. Συνολικά ο πολιτισμός, συνολικά και ο αρχαίος πολιτισμός και ο νεότερος είναι κτήμα του λαού. Εμείς λέμε και όλων των λαών, έτσι θα πρέπει να είναι. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τι βλέπουμε όμως, βλέπουμε την ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίησή του στο χώρο του πολιτισμού, τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
την μετατροπή δηλαδή σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες οι οποίες θα πουλούν τα προϊόντα τους, θα πουλούν τον πολιτισμό που περικλείουν μέσα στις προθήκες τους, θα τον συνδυάζουν και με άλλο είδους δραστηριότητες, γαστρονομικές, επιδείξεις μόδας έχουμε δει στο Σούνιο και στην Ακρόπολη. Είναι πράγματα τα οποία μας δείχνουν παντελώς αντίθετους, κύριε Δημητρακόπουλε. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να εντάσσεται ο πολιτισμός συνολικά στην καθημερινότητα του λαού μας και στην εκπαίδευσή του. Φυσικά πριν από όλα από εκεί πρέπει να ξεκινάει. Τον αντίποδα των όσων προσβαίνουν τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, τα οποία βλέπουν και τον πολιτισμό και την αρχαία κληρονομιά ως ένα εμπόρευμα, ως ένα στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δελιγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας, να σας ευχηθούμε από καρδιάς την επιτυχία σας σε εκλογές, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη, σε μια δύσκολη περιφέρεια όντως. Είναι δύσκολη περιφέρεια και με πολλά ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.